εδώ λοιπόν στην Ένωση, η καθαρισμένη εσωτερικά ελιά, αρκετά καθαρισμένη, και έχω αφήσει κάποια όρθια εσωτερικά, τα οποία από ό,τι βλέπω τραβάνε, αλλά έχουν και αρκετό κορφό. Και πιο εξωτερικά, το δεντράκι το οποίο πριν μερικά χρόνια ήταν σχεδόν ξερό, βλέπω ότι τραβάει τώρα στην κορυφή και συγχρόνως έχουν και ελίτσες και άνθρωπους. Εδώ βλέπουμε την αματωρική πλευρά του δέντρου, δύναμη. Τα κουκιά εδώ αρχίζουν και οριμάζουν, παρόλο που υπάρχουν πολλά χόρτα. Τα δεντράκια ανοίξανε όμορφα. Εδώ λοιπόν είναι ο εναλλακτικός πρότυπος ελαιόνας, οι Αγίες Παρασκευές. Εδώ είναι του γείτονα, κάλες και αυτές. Έχω κάνει ένα εσωτερικό καθάρισμα στα δέντρα, τα οποία δεν είχαν φύλλα πριν μερικά χρόνια, και βλέπετε τώρα εσωτερικά αυτά εδώ σε πολύ καλή κατάσταση, πολύ καλή ανθοφορία. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Τραβάνε και τα ψηλά, οι ανθοί είναι αρκετοί για να μας δώσει τον ανάλογο καρπό. Σε μερικές μέρες, κάνα δύο εβδομάδες, θα αρχίσουν να δένουν. Βλέπετε εσωτερικό καθάρισμα και περιμένουμε να δέσουμε. Αυτά είναι. Θα πάρουμε και μερικά κουκιά, τα οποία θα τα εκμεταλλευτούμε αναλόγως να πούμε τη ράχη μας. Η ξενίδα καλά κρατεί ακόμα, και όπου έχει ξενίδα είναι και καλύτερο το έδαφος, είναι πιο παραγωγικό, παρά εδώ που έχει την αγριοσταχίδα, την αγαπημένη μας, η οποία τα έπνιξε κατά κάποιο τρόπο, ενώ εδώ πάνε καλά. Και οι αχλαδιές, τις οποίες φύτεψα πέρυσι, ανοίγουν μέσα στα κουκιά. Περιμένουμε ένα ήπιο καλοκαίρι για να πάνε όλα καλά. Κοιτάξτε εδώ, αυτή την καθάρισα με το ψαλίδι. Αρχίζει και γίνεται δυνατό δέντρο, πλήρης ανθοφορία. Κάνα δύο εβδομάδες θα δέσουν τον καρπό. Βλέπετε εσωτερικά άραια και τραβάνε κι αυτές. Αυτό εδώ το λέμαργο, θα δούμε. Υγεία λοιπόν. Τραβάνε και καινούργια πλασταράκια. Όλα βαίνουν καλώς. Να είμαστε καλά. Μέσα στο δάσος λοιπόν έχουμε και τις καλλιέργειές μας. Θα βάλω κανένα δυο παγίδες για να δω την εξέλιξη του δάκου, για να αναλόγως να δω τι θα κάνω. Πολίτσα εδώ, όπου είναι ακαθάριστο, φτιάχνει την πολίτσα του. Άτω και εσωτερικά, μέχρι την κορυφή έχει ανθούς. Να μην είναι πολύ πυκνό το δέντρο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εξάλλου τα εσωτερικά κλαδιά δεν έχουν την απόδοση που έχουν
οι ποδιές και τα εξωτερικά που τα βλέπει περισσότερο ήλιος. Να είμαστε καλά, υγεία. Ευχαριστώ πολύ.